Ένα flashback για να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, στην επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη στην περιοχή. Θα κάνουμε τώρα με τον κύριο Άρη Βατάλη, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Καλησπέρα κύριε Βατάλη, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Τέσσερις ημέρες μετά την επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στην περιοχή, θα δούμε πλέον ψύχρεμα τα πράγματα, γιατί είχαμε και ένταση κατά τη διάρκεια της εδώ παρουσίαση του Υπουργού, αλλά θα δούμε και τι εξήγηλε, τι άφησε η επίσκεψη Χατζηδάκη στην περιοχή. Και να ξεκινήσουμε από τα 12 μέτρα που εξήγηλε ο Υπουργός. Ναι. Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, νομίζω ότι η επίσκεψη του κυρίου Χατζηδάκη είχε να κάνει περισσότερο με το να ακούσει κάποιους από τους φορείς, να έρθει σε μια πρώτη επαφή με την κοινωνία, με τους εργαζόμενους, σε σχέση με την απολιγνητοποίηση. Δεν είχε και πολλά πράγματα, όπως είχαμε πει, δεν είχαμε και πολλά πράγματα να περιμένουμε, παρά μόνο να έρθει να φανεί ότι ήρθε στην περιοχή, αλλά και με έναν τρόπο να καθησυχάσει τους κατοίκους και όσους αυτή τη στιγμή ανησυχούν σε σχέση με το κλείσιμο των μονάδων, αλλά παράλληλα να παρουσιάσει και τρεις θέσεις οι οποίες η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα τα οποία... Μου στέλνουν μηνύματα για κάποια ερωτήματα που πρέπει να σας θέσω, που ζητάνε οι τηλεθεατές βέβαια. Παρακαλώ, κύριε Βατάλη. Λέω λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά τα οποία εξήγηλε δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Τα περισσότερα είναι γενικότητες και αοριστείες ως προς την επεξεργασία ενός προγράμματος αναπτυξιακού για των περιοχών Κοζάνης, Φλόρινας και Μεγαλόπολης που θα θυγούν από την απολιγνητοποίηση. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν είναι ούτε καν μέτρα, ούτε καν άξια λόγου για να τα σχολιάσουμε. Και κάποια τρέχουνε, δηλαδή ναι. Τρέχει το φθηνό τιμολόγιο της ΔΕΗ που αυτό, καθιερώθηκε. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, το φθηνό κυβέρνηση τιμολόγιο. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά από παρέμβαση του Θόδωρου Καρυπίδη, του πρώην Περιφερειάρχη. Αυτό που θα περιμέναμε. Ο τοπικός πόρος πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει. Πόρος. Είναι λεφτά που οφείλονταν από το 2011. Έτσι. Αυτά σιγά σιγά δόθηκαν. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ λόγω της δυσπραγίας που υπήρχε καθυστέρησε και αυτήν για κάποια έτη. Και από εδώ και πέρα έχουν αρχίσει να δίνονται κάποια κονδύλια στην τοπική κοινωνία, στην περιφέρεια και στους Δήμους. Κονδύλια σωστά, που ανήκουν βέβαια. Που ανήκουν στην γιατί κοινωνία. Τρέχουν έργα τα οποία οφείλουν σε εργολάβους. Στις δραστηριότητες της ΔΕΗ. Και θα πρέπει να πληρωθούν. Τώρα, σε αυτό που είπατε σε σχέση με το τιμολόγιο, το ειδικό τιμολόγιο για το ρεύμα που έχει δοθεί στους κατοίκους. Θα περιμέναμε από τον κύριο Υπουργό, γιατί αυτό θα είχε μία αξία και αυτό θα είναι ένα σημαντικό μέτρο για την περιοχή σε σχέση με την απολιγνητοποίηση. Να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα και αυτό που τότε, αν θυμόμαστε καλά, ο κύριος Καρυπίδης τότε είχε δεσμεύσει την τότε κυβέρνηση ότι θα δινόταν 30% στους οικιακούς καταναλωτές και 50% εμπόρους βιοτεχνίες βιομηχανίες. Ναι. Το πρώτο δόθηκε, το δεύτερο υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον αθέμητο ανταγωνισμό αν επιδοτηθεί αυτό έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν ένα θέμα που θα μπορούσε ο Υπουργός να θέσει και να θίξει εδώ επιτάπιστος θα ήταν ότι θα διάμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθούσε μαζί με αυτό που μας είπε ότι θα ζητήσει να μπούμε σε ειδικό καθεστώς φορολογίας και να γίνουμε ειδική οικονομική ζώνη, ότι εδώ θα δοθεί 50% μείωση στην ηλεκτρική ενέργεια, στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, όσων θα έρθουν να εγκατασταθούν εδώ με τις βιοτεχνίες ή τις βιομηχανίες. Τα διότι το ζητούμενο σε σχέση. Που ανακοίνωσε ο Υπουργός, δίχως όμως να οριοθετήσει ποια θα είναι αυτά τα κίνητρα, πού θα δοθούν και πώς θα δοθούν. Σε σχέση με την απολιγνητοποίηση. Βέβαια, ο κ. Σαμανατίδης, χθες σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε βουλευτεί τη Νέα Δημοκρατία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, είπε ότι απλά ανακοίνωσε κάποια μέτρα τα οποία θα εξειδικευτούν και θα αναλυθούν το επόμενο διάστημα με χρονικό ορίζοντα εκεί στα τέλη Μαΐου. Τέλη Ιουνίου είχαμε πει την προηγούμενη φορά, τέλη Ιουνίου του 2016 θα υπάρχει έτοιμο το σχέδιο από την Παγκόσμια Τράπεζα
για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή. Πάντως, ούτε αυτό που μας είπε για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μπορεί να ισχύσει, με δεδομένο ότι πριν λίγες μέρες βγήκε και το ΦΕΚΟ που έκοψε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 6 τμήματα. Και βέβαια, σε μια περιοχή η οποία θα είναι υποβαθμισμένη, θα έχουν φύγει μεγάλες δομές, θα έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση του κόσμου, θα έχουμε μεγάλη ανεργία. Ποιος θα έρθει να κάνει το φοιτητή εδώ και πόσα τμήματα θα υπάρχουν. Έτσι. Άρα λοιπόν θεωρώ το πρώτο μέτρο ότι... που άμεσα θα μπορούσε να εφαρμοστεί από την έτσι ακριβώς. Ήτανε αυτό, επόμενη περίοδο, 2021, ήταν τα 6 τμήματα, τα 6 τμήματα στο Πανεπιστήμιο τα οποία Δυτικής Μακεδονίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις τηλεθερμάνσεις, δεν υπάρχει, αυτό είναι μονόδρομος. Ούτως ή άλλως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το κλείσιμο όπου θα εφαρμοστεί αυτό και όπου λειτουργούν τηλεθερμάνσεις, αυτές θα πρέπει να βρουν έναν εναλλακτικό τρόπο. Και βέβαια αυτό δεν προσθέτει κάτι στην τοπική κοινωνία. Πάντα λέμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας οι οποίες θα χάσει από την απολιγνητοποίηση, αλλά και το ΑΕΠ. Πολύ περισσότερο όμως, ας μείνουμε στις θέσεις εργασίας τις οποίες θα χάσει, διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί το master plan, αν θέλετε, κύριε Βατάλη. Και εκεί θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί μιλάμε για χιλιάδες θέσεις εργασίας. Έτσι, τώρα, και με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν δορυφορικά γύρω από τη ΔΕΗ. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε... Έτσι, ναι, θέλω να σας θέσω κάποια ερωτήματα ακόμη. Αν ο Λιγνίτης... Αν ο Λιγνίτης είναι βαρύδι πλέον, θα σας το πω, για τη ΔΕΗ. Θα σας το πω. Να δούμε όμως με μια ψυχρή ματιά τι είναι αυτό το οποίο ο Υπουργός μας είπε ότι θα κάνει η περιοχή μετά το τέλος του Λιγνίτη. Όποιος παρακολούθησε τις δηλώσεις του θα το άκουσε και θα το είδε στον Ιμφαίο Φλόρινας. Μίλησε και είπε ότι εντυπωσιάστηκε από έναν άλλον τρόπο και από ένα άλλο μοντέλο που θα μπορούσε εδώ να επικρατήσει και είναι... Στην μετά εποχή Λιγνίτη είναι αυτό που δούλεψε ο Νυμφαίος για αγροτουρισμό και εναλλακτική γεωργία. Αυτό δηλαδή το οποίο θα καλεστούμε εδώ και σε αυτό το οποίο θα είναι το βασικότερο σχέδιο, να δούμε πώς θα γίνει να πάμε στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στον αγροτουρισμό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε τουρισμό, ακούσει από πάρα πολύ νερά, παλιά. Φυσικές ομορφιές, έτσι. Από σχετική ανάλογη ημερίδα που είχε γίνει το 2003 στην περιοχή, πάλι σε σχέση με την απολιγνητοποίηση, και ήρθαν και μίλησαν δήμαρχοι ή συνδικαλιστές από τις περιοχές όπου αυτό είχε εφαρμοστεί, είχε ξεκινήσει η απολιγνητοποίηση, πολύ περισσότερο από Γαλλία και Βέλγιο, και μας είπαν ότι η εναλλακτική έξοδος που αυτοί δημιούργησαν μετά το τέλος του Λιγνίτη ήταν αυτό ο αγροτουρισμός, συνεταιρισμοί γυναικών, συνεταιρισμοί αγροτικοί, και μεταποίηση στη γεωργία. Ξενοδοχειακές μονάδες, καταλήμματα, τώρα, αξιοποίηση των χιονοδρομικών κέντρων της Δυτικής Μακεδονίας αυτό, ακόμη άμα έχουμε χιόνι, γιατί φέτος ναι, δεν είχαμε χιόνι και... Εντάξει, δεν είχαμε χιόνι, αλλά κάποια στιγμή θα έχουμε χιόνι. Είπαμε, και στα ψηλά έχει χιόνι. Είπαμε αγροτουρισμός. Να υπάρχει εκείνη η υποδομή, έτσι. Αγροτουρισμός, εναλλακτική γεωργία. Έτσι. Και να γίνει η Δυτική Μακεδονία ένας πρότυπος οικισμός όπως είναι το Νυμφαίο, γιατί όχι. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είπατε για το κόστος του Λιγνίτη, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκα στην πρόβλεψη που έκανα στην προηγούμενη εκπομπή ότι το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την επίσκεψη, αυτό το οποίο θα βγει και θα συζητείτε, θα είναι το κόστος του Λιγνίτη. Και αυτό γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση, σε όποια επιχειρήματα και αν έχει βάλει, ακόμα και όλο αυτό το περιβαντολογικό πρόσωπο που θέλησε να βγάλει, κατέρευσε. Άρα λοιπόν, το επόμενο είναι ποιο, το κόστος Λιγνίτη. Βεβαίως και αυτό είναι αληθινό. Έτσι είναι. Σήμερα το κόστος Λιγνίτη είναι μεγαλύτερο από αυτό του φυσικού αερίου. Το ερώτημα είναι ζήτημα... γιατί όμως μέχρι σήμερα δεν ήτανε και τώρα ξαφνικά όχι, είναι βαρύδι ήτανε, ο Λιγνίτης για τη ΔΕΗ. Ήτανε. Νομίζω ότι και τα αποτελέσματα το έχει πει και ο προηγούμενος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κύριος Παναγιωτάκης. Ναι, ωστόσο δεν φάνηκε. Και νομίζω, ότι αυτό είναι. Και απλά... η ΔΕΗ συνέχιζε κανονικά την λειτουργία είχε της. Είχε να κάνει με την περιοχή την οποία τέλος πάντων υποστήριζε, γιατί θεωρούσε το καύσιμο του Λιγνίτη ένα στρατηγικό και εγχώριο καύσιμο για αυτούς τους λόγους. Έτσι ήταν και το προηγούμενο σχέδιο το οποίο είχε υποβληθεί. Η αλήθεια και η πραγματικότητα όμως είναι αυτή η οποία περιέγραψε τόσο ο κύριος Στάσης όσο και ο Υπουργός. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι
και το ερώτημα που πρέπει να θέσει η κοινωνία προς τους κυρίους και στον κύριο Υπουργό και στον Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΗ, εάν αυτό μπορεί να γίνει φθηνότερο. Και αν μπορεί να γίνει φθηνότερο, πώς μπορεί να γίνει φθηνότερο και αύριο το πρωί η επιχείρηση να πάει σε αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ σας λέω ότι αυτό υπάρχει από τα στελέχη της επιχείρησης, από την προηγούμενη διοίκηση, το οποίο το έχει δώσει επίσημα σε αυτούς οι οποίοι ήταν ενδιαφερόμενοι αγοραστές σε σχέση με, με τον ΑΕΣ Μελίτης, πώς θα μπορούσε ο ΑΕΣ Μελίτης άμεσα να είναι ανταγωνιστικός και να μπαίνει συνέχεια στο σύστημα. Δηλαδή η οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένων, η πρόσληψη νέων εργαζομένων με μικρότερα ημερομίσθια, για να το πούμε έτσι απλά. Πολύ σωστά. Δηλαδή οι εργαζόμενοι έπαιρναν 1.200-1.300 ευρώ, οι προσλαμβανόμενοι θα πάρουν και γύρω στο 500. Έτσι ακριβώς. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, που σημαίνει κατεβαίνει το κόστος. Στα εξορίξιμα. Και άρα είναι προς όφελος της ΔΕΗ. Στα εξορίξιμα προϊόντα, κυρία Μαρκοπούλου, ένα μεγάλο μέρος... Το ξέρω γιατί εσείς μου το είπατε, κύριε Φαντάρη. Ένα μεγάλο μέρος στο κόστος αυτού είναι το μισθοδοτικό κόστος. Άρα λοιπόν, εάν εμείς ρίξουμε το μισθοδοτικό κόστος, σημαίνει ότι αυτομάτως θα ρίξουμε και το τελικό προϊόν. Αν ρίξουμε το μισθοδοτικό κόστος και στην παραγωγή στους ΑΕΣ, σημαίνει ότι και από εκεί θα κερδίσουμε άλλο ένα κομμάτι. Σημαντικό αυτό που σας λέω, ότι στον λιγνίτη, στην εξόρυξη λιγνίτη, άνω από το 60% είναι το μισθοδοτικό κόστος στο συνολικό κόστος εξόρυξης του λιγνίτη. Αν δηλαδή πούμε ότι μας κοστίζει 100 ευρώ ο τόνος, τα 60 ευρώ δίνονται για την μισθοδοσία. Αν τώρα, όπως είπατε εσείς, πούμε ότι ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ είναι πάνω από 1.500 ευρώ και αντικαταστήσουμε όλο αυτό το προσωπικό, διότι είναι μεγάλο, όχι γερασμένο, μεγάλο σε ηλικία, άρα λοιπόν έχει φτάσει στα ανώτατα μισθολογικά κλιμάκια και είναι περίπου στο top της μισθοδοσίας. Όταν αυτό λοιπόν καταφέρω να το ρίξω 50%, την επόμενη στιγμή εγώ έχω ρίξει 50% το κόστος εξόρυξης λιγνίτη. Ομοίως δε το ίδιο ισχύει και στους ΑΕΣ με το προσωπικό που είναι εκεί. Άρα λοιπόν, αν ρίξω και εκεί το μισθοδοτικό κόστος, τότε αυτομάτως σημαίνει ότι εγώ ήδη έχω εξασφαλίσει στον λιγνίτη αλλά και στην παραγωγή του χαμηλότερη τιμή μονάδος. Σημαντικό τελευταίο, το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι ήδη η χώρα, διότι σε άλλες χώρες εφαρμόζεται, ψάχνει να βρει, υπήρχε μια διεργασία και από την προηγούμενη κυβέρνηση, πιστοποιητικά διαθεσιμότητας. Δηλαδή ότι όσο οι μονάδες θα αργούσαν, θα πληρωνόταν με έναν τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τουλάχιστον ως κατώτερη αποζημίωση της ημέρας της οποίας δεν θα έμπαινε στο σύστημα. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα τώρα τελευταία έχουμε πει και για την αντιστάθμιση, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτά που τα λέει, για την αντιστάθμιση των ρήπων με τους βιομηχανικούς ρήπους, όπου εκεί είπαμε ότι θα μπορούσε τουλάχιστον άλλη μία μονάδα πέραν της Πτολεμαΐδος 5, η οποία, όπως αναφέρθηκε τόσο ο Υπουργός όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ότι μέχρι το 2028 πάει με λιγνίτη, αλλά δεν θα σβήσει. Θα συνεχίσει να είναι με ένα άλλο καύσιμο, άρα αυτό σημαίνει ότι η μονάδα θα συνεχίσει να υπάρχει, άρα σημαίνει ότι η μονάδα, λόγω του ότι είναι τελευταίας περιβαλλοντολογικής τεχνολογίας, θα έχει χαμηλό αποτύπωμα ρήπων, διοξιδίου του άνθρακα και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν μπορούμε άλλη μία μονάδα να την εντάξουμε στο σύστημα μέσα από την αντιστάθμιση και ενδεχομένως και μέσα από τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητα τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε. Ναι, κύριε Βατάλη, πάντως είναι οριστικό ότι και η νέα μονάδα, όταν και αφού λειτουργήσει η μονάδα 5 της ΕΔΕΗ, θα κλείσει το 2028. Όχι, δεν θα κλείσει, θα δουλέψει με άλλο καύσιμο. Είτε αυτό θα είναι μείγμα καυσίμου λιγνίτη με βιομάζα, είτε θα είναι με φυσικό αέριο, θα συνεχίσει να δουλεύει. Αυτό είναι, ναι, είναι καθαρό. Αλλά όχι με λιγνίτη. Λιγνίτης τέλος 2028, είπαμε. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το οποίο η κοινωνία ζητάει και οι περισσότεροι έχουν καταλήξει σε αυτό, είναι να πάμε παραπίσω. Όχι παράταση, να πάμε παραπίσω. Στον χρόνο κλεισίματος να συμβαδίσουμε με άλλες χώρες. Και αν με θέλετε, την Πολωνία, να σας πω... 2,40 δηλαδή με 2,50. Να σας δώσω δύο στοιχεία γιατί αυτό είναι αναγκαίο. Το έχουμε ξαναπεί, ας παρακολουθούμε λίγο. Πολύ περισσότερο δε την κυρία Σπυράκη, η οποία βγάζει πάντα μία αγωνία σε σχέση με αυτό εδώ το σχέδιο. Κυρία Σπυράκη την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μία αναφορά
και μία επερώτηση στον κύριο Τζεντιλόνι, που είναι ο αρμόδιος οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο που είπε, το οποίο όμως είναι παράδοξο και παράλογο και αξίζει να το σημειώσουμε, έχει να κάνει ότι ζήτησε την ενίσχυση έργων του φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο λιγνίτης, όπως αναφέρει, αποσύρεται από το μείγμα καυσίμου της χώρας και χαρακτηρίζει το φυσικό αέριο πλέον ως αναγκαίο για την απολιγνητοποιημένη Ελλάδα και απαραίτητο για την ασφάλεια της χώρας. Αυτό καταλαβαίνετε είναι παράλογο και παράδοξο. Ότι εμείς, ενώ έχουμε τη δυνατότητα ένα καύσιμο να το επεκτείνουμε, να το πάμε παραπίσω, ξαφνικά εμείς το κλείνουμε και αναγάγουμε ως σωτήριο καύσιμο ένα άλλο. Το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, το οποίο σε προτεραιότητα, στην ουσία είναι εισαγόμενο, είναι εισαγόμενο και είναι εισαγόμενο. Από και την Ρωσία και από την Αμερική. Έτσι. Και δύο υπερδυνάμεις οι οποίες. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη Ρωσία ή την Αμερική, την Αμερική θα γίνει. Για την τροφοδοσία, για την τροφοδοσία αυτού. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, το οποίο ενισχύει αυτό το οποίο λέμε οι περισσότεροι για τον χρόνο της επιμήκυνσης, να μην σβήσουν οι μονάδες του 2023, να πάμε πέραν του 2023, είναι μια ερώτηση που κατέθεσε προχθές, όπως είπα, στον αρμόδιο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Τζεντιλόνι, για το αν πρέπει οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας να συνδεθούν με τους στόχους της οικονομικής διακυβέρνησης και με ισχυρή δέσμευση για δημόσιες επενδύσεις. Η κυρία Σπυράκη ρώτησε συγκεκριμένα. Λέει, σχεδιάζεται να δώσετε στην Ελλάδα την ευκαιρία να διαθέσει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο σε πράσινες επενδύσεις, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται σε μετάβαση από τον άνθρακα. Πώς θα συμβεί αυτό όταν υπάρχει τόσο υψηλό υποχρεωτικό πρωτογενές πλεώνασμα? Έτσι. Δηλαδή, συνδέει το πρωτογενές πλεώνασμα της χώρας, που είναι συγκεκριμένο, και ότι εμείς δεν έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε δημοσιονομικό χώρο. Γιατί είπαμε, αν δεν κατατεθούν εθνικοί πόροι, δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε και να πάρουμε λεφτά. Όχι, δεν μπορούμε, πρέπει να δώσουμε τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσά, όσο από το Invest. Άρα, όσους περισσότερους πόρους εθνικούς, τόσο περισσότερο από εκεί. Γι' αυτό και βγάζει μια αγωνία. Πέντε εθνικούς πόρους, πέντε θα πάρουμε. Έτσι. Εντάξει, είπαμε για 4 δις στην περιοχή, 5 δις στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και εμείς άλλα 4 ή 5 δις, ναι, για να πάρουμε τα 4. Γι' αυτό 4. Και βγάζει μια αγωνία με βάση τον δημοσιονομικό χώρο και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Τα μεσοπρόθεσμα, ό,τι έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους στόχους για πρωτογενές πλεώνασμα, αν μπορούμε αυτά να τα ξεπεράσουμε ή αν δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Και τώρα το σημαντικότερο, το τι της απαντάει ο κύριος Τζεντιλόνι. Λέει, η απάντηση που δίνει ο κύριος Τζεντιλόνι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πώς θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε αυτήν τη μετάβαση χωρίς να έχουμε μια ισχυρή δέσμευση από την πλευρά των δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, ακόμα και οι ίδιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τους βάζεις αυτά τα ερωτήματα, ότι εδώ τι γίνεται, σου λένε ότι δεν ξέρουν να απαντήσουν και σου λένε ότι, ξέρετε, είναι νωρίς. Βεβαίως, αν για εσάς είναι νωρίς να απαντήσετε σε κέρια ζητήματα αυτά, εμείς τότε γιατί σβήνουμε το 23. Εμείς το 23 εδώ θα χάσουμε κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Νωρίς για αυτούς, αλλά το 2023 είναι έξω την πόρτα μας, όμως. Τι θα, ναι, γίνει? Εμείς θα χάσουμε κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας αυτές. Όχι μόνο πρέπει αυτό, θα ερημώσει η περιοχή. Δεν πρέπει είναι να αναπληρωθούν άμεσα, διότι η περιοχή την επόμενη στιγμή θα ερημώσει, θα αρχίσει να φεύγει ο κόσμος, όπως πολύ σωστά έγραψε στην ανοιχτή επιστολή ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ. Ότι εδώ θα έχουμε μια μεγάλη εσωτερική μετανάστευση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που έγινε στις χώρες όπου έγινε η απολιγνητοποίηση και δει βίαιη, όπως γίνεται σε εμάς εδώ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνουμε μετά τις ΔΕΗ προς το παρόν. Εδώ θα είμαστε και την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε, θα δούμε τις εξελίξεις που υπάρχουν. Κύριε Βατάλη, δράτουμε της ευκαιρίας, είστε μέλος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο Πάνος Καμένος μετά από πολύ καιρό έδωσε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Πώς την είδατε? Πάντως είπε ότι το κόμμα του είναι σε αγρανάπαυση, κάτι που το είπατε κι εσείς σε μία συνάντησή μας τηλεοπτική, ότι παραμένετε μέλος των ΑΝΕΛ, είστε ο συντονιστής. Είμαι ο τελευταίος συντονιστής, ναι, αυτή τη στιγμή. Τελευταίος κατέχω συντονιστής και ότι τα μητρώα μελών και τη σφραγίδα, και αν κλείσει το κίνημα θα πρέπει να μου ζητηθούν να τα καταθέσω, άρα τότε απελευθερώνομαι. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόθεση να ασχοληθώ με κάτι άλλο, πέραν αυτών των οποίων κάνω αυτήν την περίοδο, τα εργασιακά μου και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι ο Πάνος Καμένος, η συνέντευξη που έδωσε ήταν μια κατάθεση ψυχής, είπε αρκετές αλήθειες. Νομίζω επιβεβαίωσε πολλά από αυτά που έγιναν
το καλοκαίρι του 2015, όπου η χώρα έφτασε στην χρεοκοπία και ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την παρέμβαση των Αμερικανών και του Ολλάντ για να μην ισχύσει το σχέδιο του κυρίου Σόιμπλε, είπε αρκετά σε ό,τι έχει να κάνει για με το κίνημα, του... για τις συνεργασίες και τόσο και με τον Τσίπρα, ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Ότι αλλά... επέμενε ότι και, την... και τώρα να μου το ζητούσαν το ίδιο θα έκανα, ναι, για τη διαφωνία του με τη συμφωνία των είπε πρεσπών. Για τα στελέχη τα οποία είχε δίπλα του. Νομίζω ότι το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε και πέρασε σε σχέση με την υγεία του, όπως το είπε και ο ίδιος, γιατί έχασε πάρα πολλά κιλά. Ναι, ήταν νομίζω αγνώριστος. Ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που του έκανε να πάει σε μια κατάθεση ψυχής. Ισχύει αυτό το περί αγρανάπαυσης του κόμματος. Από εκεί και πέρα, ό,τι αποφασιστεί, είχαμε πει και την πρώτη φορά που μου το ρωτήσατε, ότι εκκρεμεί ακόμα να γίνει ένα εθνικό συμβούλιο, όπου εκεί θα καθοριστεί η τύχη του κινήματος και το τι θα γίνει. Και βέβαια να πούμε ότι εξήρει την προσωπικότητα του Κώστα Καραμαλή. Ναι, βέβαια. Νομίζω είναι του καραμαλικού μπλοκ και το είπε και ο ίδιος ότι... Ναι, το είπε και ο ίδιος ότι... Ταυτίστηκε τόσο πολύ με αυτό, όπου στο τέλος ταύτισαν και τον Καραμαλή με την διακυβέρνηση και με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον Πάνο Καμένο. Κύριε Βατάλη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Στο Δελτίο Ειδήσεων. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με τα νέα δεδομένα. Άλλωστε θα το κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολεί πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.